μηχανήματα και εξοπλισμός πεταμένα. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζει απόψε το ΣΥΓΜΑ άκρως αποκαλυπτικές. Η συγκεκριμένη μονάδα, παρά το υψηλό κόστος αναγερσίσης που ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργήσε μόνο μερικούς μήνες. Από το 2011 είναι σε αχρησία, καθώς κρίθηκε μη αναγκαία. Μετά την αποσυναρμολόγηση και το ξύλωμα στα κούκλια, όλος ο εξοπλισμός κατέληξε στα χωράφια. Βουλευτές της ΠΑΦΟΥ κάνουν λόγο για σκάνδαλο ορκής, ενώ προειδοποιούν για τα προβλήματα λειψιδρίας. Αυτή η μονάδα να ξυλωθεί και να πεταχθεί στα χωράφια και να μένει η επαρχία τώρα ακάλυπτη για θέματα ίδρυψης και άρδευσης. Θα πρέπει να πούμε ότι με τους χειρισμούς του, ουσιαστικά το κράτος έχει πετάξει 24 εκατομμύρια ευρώ στον κάλαθο των αχρήστων. Για επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατό μονάδα φαλάτωσης στην ΠΑΦΟ, κάνει λόγο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής σε επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι η μόνη επαρχία που έχει την εξάρτησή της από τις καιρικές συνθήκες και μόνο με τη μονάδα φαλάτωσης θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, ώστε η ΠΑΦΟΣ να μην διψάσει. Ο Υπουργός Γεωργίας μίλησε στο ΣΥΓΜΑ και αποκάλυψε ότι αρχές Οκτωβρίου θα προκηρυχθούν προσφορές για νέα μονάδα. Θα προκηρύξουμε διαγωνισμό για κατασκευή μιας νέας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού 15.000 τόνων την ημέρα και όλες πλέον οι διαδικασίες κινούνται τάχιστα για την κατασκευή αυτής της αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό. Κάτοικοι της περιοχής και μέλη αγροτικών οργανώσεων που επικοινώνησαν με το ΣΥΓΜΑ κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, αφού όλος ο εξοπλισμός της μονάδας που ρίφθηκε στα χωράφια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.